Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Καμία συμφωνία για το ελληνικό χρέος δεν έκλεισε στο χθεσινό Eurogroup, παρά τις μεγάλες προσδοκίες της κυβέρνησης, δεν έκλεισε όμως ούτε η αξιολόγηση, κάτι το οποίο τα κυβερνητικά στελέχη θεωρούσαν δεδομένο. Να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά με τη βοήθεια του Εμίλιου Πεντηκάρη. Εμίλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Μια δυσάρεστη έκπληξη λοιπόν περίμενε την ελληνική αποστολή στο χθεσινό Eurogroup, παρά το γεγονός ότι οι διαβουλεύσεις όχι μόνο μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών αλλά και σε διμερείς επαφές κράτησαν πάρα πολλές ώρες. Φτάσαμε μετά τα μεσάνυχτα για την ολοκλήρωση αυτής της συνεδρίασης, η οποία όχι μόνο δεν έβγαλε λευκό καπνό για το χρέος, αλλά δεν έβγαλε λευκό καπνό ούτε για την αξιολόγηση. Κάτι το οποίο, όπως είπες, θεωρούνταν δεδομένο τις προηγούμενες ημέρες από την Αθήνα, από τα κυβερνητικά στελέχη. Συγκεκριμένα, οι εταίροι είπαν ότι έχουν απομείνει 25 από τα συνολικά 140 προαπαιτούμενα τα οποία πρέπει να εκπληρωθούν και έτσι δίνεται ατύπως μια προθεσμία ως τις 15 Ιουνίου στην επόμενη σύνοδο του Eurogroup και για το θέμα της αξιολόγησης, το οποίο βέβαια είναι κομβικό καθώς θα πρέπει να αποφασιστεί και η εκταμείευση της δόσης εν ώψη των υποχρεώσεων που υπάρχουν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το μήνα Ιούλιο, αλλά και το θέμα του χρέους. Το θέμα του χρέους φαίνεται όμως ότι σκοντάφτει και σκοντάφτει στη γνωστή διαφωνία που υπάρχει ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη Γερμανία. Δεν υπήρχε κάποια πρόοδος, δεν υπήρξε πρόοδος χτες στις συζητήσεις και οι δύο πλευρές επιμένουν στις δικές τους θέσεις. Από τη μία, δηλαδή, η Γερμανία, η οποία ενδεχομένως και για πολιτικούς λόγους θα ήθελε να δει το θέμα αυτό να μεταδίδεται μετά τις γερμανικές εκλογές στο φθινόπωρο, κάτι το οποίο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, δεν θέλουν ούτε να το σκέφτονται. Από την άλλη πλευρά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει ότι για να πάρει μια απόφαση συμμετοχής στο ελληνικό πρόγραμμα, πρέπει σε αυτή την περίπτωση να υπάρξει μια σαφής δέσμευση των Ευρωπαίων για τη διευθέτηση του χρέους. Προς το παρόν, στην κυβέρνηση τηρούν μια στάση αναμονής, προσπαθούν να αποτιμήσουν ψύχρεμα το τι ακριβώς συνέβη χτες στις Βρυξέλλες. Όμως, ένα είναι δεδομένο ότι ο χρόνος, όχι μόνο για το χρέος, κυρίως για το χρέος, αλλά και για την αξιολόγηση, λόγω ακριβώς της ανάγκης που υπάρχει για την εκταμείευση της δόσης, έχει αρχίσει και μετρά αντίστροφα και οι μέρες λιγοστεύουν έως τις 15 Ιουνίου στο επόμενο Eurogroup, όταν και θα πρέπει να υπάρξει μια οριστική λύση τουλάχιστον για την αξιολόγηση και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με το χρέος.